Διαολιά να σου κάνει. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι ότι δεν ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σα έχω πει την ιστορία ότι έχω κάψει δύο φορέ το σπίτι που έμενα με τη μαμά μου. Μικρό σπίτι. Πήγα να δω τι έχει μέσα η Κάτνη, άναψε ένα σπίρτο που εμεί δεν είχαμε σπίρτα στο σπίτι μα. Γιατί τη μαμά μου δεν κάπνιζε, δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή τη. Αλλά κανένα παππού το έχει αφήσει. Δεν ξέρω τώρα πώ βρέθηκαν. Και πήγα κι εγώ. Τόσο έξυπνο παιδί, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ανάβω το σπίρτο και το βάζω μέσα στη φάτνη να δω καλύτερα τα προσωπάκια και τα κεφάλαια. Όχι, ρε. Πήρανε το δέντρο, οι κουρτίνες, οι οποίες ήταν τύπου νάιλον κουρτίνες. Αυτές σας που κάνουν κρίτσι-κρίτσι, ναι, πώς ναι, λέγονται. Ναι. Κοιτάζω το δέντρο που πήρα αμέσως. Μικρό σπίτι τώρα σου λέω, 60 τετραγωνικά. Η μάνα μου ήταν στην κουζίνα. Δηλαδή μια. Τίποτα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι το έχανες. Και σκεφτόμουν ότι τι θα μου κάνει τώρα. Και καθόμουν και έβλεπα το δέντρο και είχα μείνει ακίνητη. Και έπαιρνε αυτό, έπαιρνε κουρτίνες, άρχισε να πλώνει. Και δεν τολμούσα να πάω δίπλα δωμάτιο, δεν θα πήγαινα και μακριά να πω στη μάνα μου. Και εγώ έκανα αυτό. Που δεν είναι. Είχα μείνει εκεί μέχρι που ακούω τη μάνα μου. Τι μυρίζει! Τι μυρίζει! Με το που το βλέπει. Εντάξει, τι να σα πω. Είχε κάνει το σπίτι Αρκάδη Κούγκη. Και το ξανά έκανα γιατί πάλι ήθελα να δω τι γίνεται μέσα στα σκοτεινά. Είχαμε μια πολύ ωραία ντουλάπα που είχε βάθο. Και εγώ την έκανα σπιτάκι μου, ότι ήταν σπίτι και έπαιζα με τις κούκλες μου. Πάλι πήρα σπίρτα που ποιος τα ξέχασε. Μικρή μου Κάρη, να σε γνωρίσω με κάτι φίλους μου, να τους φανείς πολύ χρήσιμη, να κάνετε κούγκι. Δύο φορές. Αυτό ειδικά με τα ρούχα, η μάνα μου είπε τέλος. Αυτό παιδί είναι πυρομανής, λέει πρέπει να την προσέχω. Να την... Εμένα με είχε πάντα δεμένη στο πόδι της. Δεν είναι ότι εγώ πήγαινα πουθενά μακριά από τη μάνα μου. Όμως θα πάτε στα παιδιά της σπίτι σου, λέει εδώ πέρα θα φωταλάμψουμε όλη την Αθήνα. Σακούς έχετε πάντως σπίτι τώρα. Τότε δεν είχαμε. Τι να του κάναμε. Αυτό είναι σίγουρο. Λες να χανόμασταν σε 60 μέτρα. Το γλυκό δεν χανόμασταν. Το κοριτσάκι με τα μπλε μάτια είναι μεσημέρι. Όλο κάτι ήθελε να δει κάπου σε φάτνες. Δεν ξέρω παιδί μου τι σκέφτομαι. Αυτό σου λέω τα παιδάκια στις μικρές ηλικίες. Δεν είναι ότι έχουν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους και δεν ξέρουν από κινδύνους. Ναι, δεν ξέρουν από κινδύνους. Και λέμε αυτά πιο βασικά. Μην ανοίγεις την πόρτα στους ξένους. Αυτό το ήξερα, δεν την άνοιγα. Μην κάψεις τη γειτονιά. Αν γίνεται ούτε τη χώρα. Αυτό δεν μου το είχε πει ποτέ.